Μάτι, σύ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν, και τα σωβήρας λύσας των πεπαιδημένων αυτών, και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παψούν. Και νύγε αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχροντος παρθένος, η Θεόνας πόδος και εις άσα. Πρεσβεύε υπέρ του ηλεϊθήνε και συγχωρηθήνε τα αρχικά στον δουλευτού. Κύριε ελέησο. Κύριε δώσιμο, το αφήνανο συγκίνει το γάμο στην Σλοβακία. Δεν σε ούτε να πετύχει το πάθο που να δίνει τη ρίδα και τους μόνους που τους περιβάσεις και τους μιλέτε. Θα είναι και εσύ αν έπρεπε η νύχτη του Σλοβακίου η Ανάσταση. Αυτά που σου είναι ο νόμος της Ισχύος και της Ανθρωπίας και της Ισχύος μένει ότι έχουν συμμετοχή. Βρισκόμαστε για άλλη μία χρονιά στη μαρτυρική κοινότητα της Ερμακιάς προκειμένου να τιμήσουμε τους φαγιαστέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μια κορυφαία στιγμή της αντίστασης, της θυσίας του λαού, δείγμα του ότι οι αγώνες πάντα έχουν αποτέλεσμα. Η θυσία αυτών των ανθρώπων μας έδωσε το δικαίωμα να αναπνέουμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Τιμούμε τη μνήμη τους και σεβόμαστε την ηρωική τους θυσία. Από το κομμένο μια μικρή αντιπροσωπεία να παρευρεθούμε στην εκδήλωση αυτή τιμής των θυμάτων της Ερμακιάς. Αισθανόμαστε πάντα ότι βρισκόμαστε σε δικό μας τόπο. Πολλές φορές δηλαδή αισθάνομαι ότι είτε στο κομμένο είμαι, το μαρτυρικό κομμένο με τα 317 θύματα, είτε στην Ερμακιά με τα λιγότερα βέβαια θύματα, αλλά με τις ίδιες κτηνοδίες και θηριωδίες, νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα δικό μου τόπο. Αυτό που πάντα υπογραμμίζουμε είναι ότι καθώς περνάει ο καιρός, οι απόγονοι των θυμάτων εκείνης της εποχής θα πρέπει να συναντιούνται πάρα πολύ συχνά για να διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της μνήμης και να ισχυροποιούν τους δεσμούς αυτούς. Διότι κινδυνεύουμε σήμερα να χάσουμε τη μνήμη μας και δεύτερον κινδυνεύουμε από την προσπάθεια που γίνεται για την παραχάραξη της ιστορίας μας. Εκπροσωπώ και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και θέλω να μεταφέρω αυτή την ανησυχία του Εθνικού Συμβουλίου ότι δεχόμαστε μία επίθεση σήμερα από φορείς του γερμανικού κράτους οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν την αγριότητα, την κτηνοδία και να ελπούν λίγο πολύ ότι για όλα αυτά τα εγκλήματα έφταξαν και οι Έλληνες και η Εθνική Αντίσταση. Επιστρέφουμε αυτή την εκστρατεία και τους λέμε ότι εδώ οι Γερμανοί και μάλιστα στο κομμένο ο τακτικός γερμανικός στρατός διέπραξε κτηνοδίες που είναι απερίγραπτες. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει η Γερμανία να πληρώσει αυτά που οφείλει στην Ελλάδα. Η παρουσία μας στις εκδηλώσεις αυτές περιέχει και αυτή την απέτηση. Αυτή την απέτηση που είναι δικαιοσύνη και αποζημίωση. Για τη μέρα. Καλώς ήρθατε, μια ξεχωριστή μέρα σήμερα. Είναι η μέρα μνήμης των Ερμακιωτών που χάθηκαν το 1944. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Η Ερμακιά είναι το τελευταίο χωριό της περιοχής που εντάχθηκε στο δίκτυο και αναγνωρίστηκε ως μαρτυρική κοινότητα. Εμείς, όπως η Πύργη και το Μεσόβουνο, θρηνούμε την περίοδο αυτή τα θύματα, τα οποία την άνοιξη του 1944 θανατώθηκαν από Γερμανούς, δυστυχώς όμως και από Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους τίμησαν σήμερα την εκδήλωσή μας αυτή. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.